Πριν προχωρήσουμε, να διευκρινίσω κάτι. Όπως έχουμε το δεύτερο χώρο στο θεώρημα στην αρχή ομοιόμορφου φράγματος, όπως έχουμε το χώρο ψ και έχουμε σταθεροποιήσει ένα σημείο ψ0 και μετά μετράμε τις αποστάσεις των διαφόρων τιμών της F από το ψ0, δηλαδή αυτά εδώ, και θέλουμε να είναι φραγμένες αυτές οι αποστάσεις, είτε κατά σημείο είτε ομοιόμορφα, οτιδήποτε. Να διευκρινίσουμε το εξής. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ποιο είναι ακριβώς το συγκεκριμένο σημείο ψ0. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα άλλο σημείο ψ0 τόνος. Και τότε, ακριβώς τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και με το ψ0 τόνος. Δηλαδή, και ο λόγος είναι απλός, είναι λόγω της τριγωνικής ιδιότητας. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα είναι μικρότερο ίσο αυτό. Οπότε βλέπει κανείς ότι αν αυτά εδώ είναι φραγμένα, δηλαδή οι αποστάσεις από το F του χ από το ψ0 τόνος είναι φραγμένες, τότε, επειδή αυτός είναι σταθερός αριθμός, τότε και αυτές οι αποστάσεις είναι φραγμένες, έτσι. Και το ανάποδο φυσικά. Εντάξει, δηλαδή δεν παίζει κανένα ρόλο ουσιαστικό ποιο σημείο σταθεροποιούμε στον δεύτερο χώρο για να μετρήσουμε αποστάσεις από αυτό το σημείο. Το ίδιο φυσικά ισχύει και στο R ή στο C, που εμείς μιλήσαμε για το 0, μπορούμε να το αλλάξουμε για έναν οποιαδήποτε άλλο σημείο. Δηλαδή να μετράμε τις αποστάσεις των F, χ, όχι αυτά, αλλά να μετράμε τις αποστάσεις από το 1. Το ίδιο πράγμα είναι, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό. Και το ψ0, το ποιο ήταν, δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην απόδειξη. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε αυτή η αρχή ομοιόμορφου φράγματος, ειδικά η δεύτερη παραλλαγή, η ειδική περίπτωση, όπου οι τιμές των συναρτήσεων είναι στο σώμα F. Να δούμε τώρα τι αποτέλεσμα θα δώσει σε αυτά, τι αποτελέσματα θα πάρουμε σε αυτά που μας ενδιαφέρουν στην αρχιακή ανάλυση. Και έχουμε εδώ πέρα το εξής θεώρημα. Είναι δύο θεωρήματα. Έστω χ, χώρος πάνω, και απαιτούμε από εξ αρχής ο χώρος μας να είναι πλήρης, γι' αυτό λέω χώρος πάνω, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την αρχή του ομοιόμορφου φράγματος. Έστω χ, χώρος πάνω, και παίρνουμε και μια συλλογή γραμμικών φραγμένων γραμμικών συναρτησιοειδών του χ. Και ένα υποσύνολο του χ τόνους. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Το F θα είναι μια συλλογή, τα στοιχεία του θα είναι στοιχεία του χ τόνους. Φραγμένα γραμμικά συναρτησιοειδή στον χ. Είναι συναρτήσεις, αυτά τα στοιχεία του F είναι συναρτήσεις από τον χώρο, εδώ, τον πλήρη χώρο, στο F. Λοιπόν, και υποθέτουμε ώστε να ισχύει τι, το σουπρέμου των αποστάσεων των χ τόνους για όλα τα χ τόνους που είναι στην συλλογή αυτή. Αυτές εδώ παίζουν τον ρόλο των μικρών F. Των συναρτήσεων από το χώρο μας στο F. Των τιμών αυτών των συναρτήσεων σε κάθε σε ένα οποιοδήποτε χ είναι μικρότερο του συνάπτυρο για κάθε χ στο χ. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή η συλλογή μας είναι φραγμένη κατά σημείο. Είναι φραγμένη κατά σημείο. Τότε το σουπρέμου για όλα τα χ τόνους στη συλλογή, των ορμών των χ τόνους, είναι μικρότερο του συνάπτυρου. Εντάξει. Λοιπόν. Δηλαδή, οι νόρμες τότε
των συναρτησοειδών της συλλογής μας είναι φραγμένες. Απόδειξη. Λοιπόν, όπως είπα, εδώ μέχρι εδώ πέρα έχουμε την τυπική περίπτωση της έχουμε παράδειγμα της ειδικής περίπτωσης της αρχής ομοιόμορφου φράγματος. Έχουμε συναρτήσεις από ένα πλήρη χώρο, πλήρη μετρικό χώρο, ο χώρος Banach, στο F. Εντάξει, και έχουμε τις, εδώ πέρα τις τιμές των συναρτήσεων αυτών σε ένα οποιαδήποτε χ, που είναι φραγμένες. Άρα, τι λέει η αρχή ομοιόμορφου φράγματος? Από λοιπόν αρχή ομοιόμορφου φράγματος έχουμε υπάρχει μη κενό ανοιχτό U υποσύνολο του μετρικού χώρου μας, ώστε τι να συμβαίνει εδώ αυτό το σουπρέμο τον κύκλωνος χ. Τώρα, για όλα τα χ τόνος που είναι, για όλες τις συναρτήσεις μας εδώ πέρα και για όλα τα χ που είναι στην περιοχή, στο ανοιχτό σύνολο, είναι μικρότερο του συνάρτη. Δηλαδή, πώς μπορώ να το γράψω αυτό, δηλαδή, υπάρχει M αριθμός, ώστε να ισχύει το χ τόνος χ είναι μικρότερο ίσο του M, για χ στο σύνολο U και F και χ τόνους στην συλλογή των συναρτησιών. Okay. Ωραία. Το χ λοιπόν είναι ανοιχτό, υποσύνολο του χώρου μας, έτσι. Έχουμε το χώρο Banach και έχουμε ένα ανοιχτό υποσύνολο U, όχι κενό. Αφού δεν είναι κενό, υπάρχει κάποιο στοιχείο του, χ0, και φυσικά επειδή το χ0 είναι αυτό είναι ανοιχτό, υπάρχει μια μπάλα, μια, όπως λένε, μια περιοχή, μια μπάλα με κέντρο το χ0 και θετική ακτίνα η οποία περιέχεται μέσα στο χ. Άρα λοιπόν, αφού αυτό ισχύει για κάθε χ στο χ, μπορώ να θεωρήσω εγώ να περιοριστώ και το ισχύει για κάθε χ μέσα σε αυτή την μπάλα, έτσι. Δηλαδή υπάρχει M, θα το συμπληρώσω τώρα, και κάποιο R και χ0 στον χ και κάποια ακτίνα R θετική, ώστε αυτό να ισχύει για κάθε χ που είναι μέσα στην μπάλα με κέντρο χ0 και μπορώ να την πάρω και κλειστή την μπάλα εν ανάγκη μειώνοντας λίγο την ακτίνα να πάρω την κλειστή μπάλα να είναι μέσα στο γύρο. Για κάθε χ λοιπόν που είναι μέσα στην μπάλα με κέντρο το χ0 και ακτίνα α, την κλειστή μπάλα και χ τόνος που είναι στη συλλογή. Okay. Ωραία. Τώρα, εγώ με κάποιο τρόπο τώρα θα μεταφέρω, με κάποιο κόλπο, θα μεταφέρω την μπάλα από το χ0 στο 0. Εντάξει, θα το κάνω πάρα πολύ εύκολα, λες ως εξής. Καταρχάς, επειδή αυτό ισχύει για κάθε χ στην μπάλα, θα ισχύει και για το κέντρο. Ένα το κρατούμε. Άρα, το χ τόνος του χ0, μικρότερο ίσο του μη, για κάθε χ τόνος που είναι στην F. Και μετά πάω και παίρνω. Έχω το 0. Θα πάω τώρα, θα πάρω τη μοναδιαία μπάλα. Θα πάρω τη μοναδιαία μπάλα με κέντρο 0 και ακτίνα 1. Την κλειστή μοναδιαία μπάλα. Δηλαδή τα χ που έχουν νόρμα μικρότερη ίση του 1. Παίρνω λοιπόν τώρα ένα χ με νόρμα μικρότερη ίση του 1. Και τι παίρνω, θα πάω τώρα και θα πάρω, θα το μεταφέρω, θα υποθέσω ότι δεν είναι το 0, θα
υποθέσω ότι δεν είναι το 0, προσωρινά, εντάξει, δεν είναι το 0, οπότε τι θα κάνω τώρα, θα πάω και θα πάρω το χ δια την νόρμα του, που θα έχει τότε νόρμα 1, έτσι, θα το πολλαπλασιάσω, ίσως και να μην χρειάζεται να το κάνω αυτό, θα το πολλαπλασιάσω με R, έτσι, οπότε τότε θα έχει νόρμα R και θα του προσθέσω και το χ0. Ναι, όχι, αυτό. Εντάξει. Παίρνω λοιπόν αυτό το σημείο. Τώρα αυτό το σημείο τι ιδιότητα έχει, είπαμε. Αυτό το σημείο έχει νόρμα 1, πολλαπλασιάζω με R, οπότε θα έχει νόρμα R. Δηλαδή είναι, αν το μετρήσω από εδώ, έχει μήκος R. Και μετά πάω και το μεταφέρω, προσθέτω το χ0. Δηλαδή θα το μεταφέρω λοιπόν και θα τότε αυτό το σημείο θα ανήκει στην μπάλα με κέντρο εκεί, ναι, και εκείνα στην κλειστή μπάλα. Εντάξει. Οπότε τι ισχύει τότε για αυτό το σημείο. Θα ισχύει αυτό εδώ. Φυσικά. Δηλαδή θα έχω χ τόνος του R χ δια χ συν χ0 είναι μικρότερο ίσο από μη. Εντάξει, φυσικά τώρα επειδή το χ τόνος είναι γραμμικό συναρτησοειδές, αυτό σπάει το άθροισμα και επίσης βγαίνει και μια αυθή σταθερά βγαίνει απ' έξω. Οπότε τι έχω, R δια νόρμα χ επί χ τόνος του χ0, χ τόνος του χ, συγγνώμη, συν χ τόνος του χ0, μικρότερο ίσο από μη. Ωραία, και μετά εκμεταλλεύομαι και αυτό που έχω εδώ πέρα, μαζί με αυτό που προσθέτω, μικρότερο ίσο του 2 μη το άθροισμα, και μετά εφαρμόζω, πάω προς τα κάτω εφαρμόζοντας την τριγωνική και θα πάρω αυτό εδώ μόνο του, δηλαδή αυτό μόνο του, θα το γράψω αυτό συν εκείνο μείον εκείνο και θα κάνω τριγωνική και θα πάρω αυτό μόνο του μικρότερο ίσο από μη. Παίρνω λοιπόν, ας πάω εδώ, θα πάρω δηλαδή R για νόρμα χ, επί χ, τόνος του χ, απόλυτο μικρότερο ίσο του μη. Ωραία. Αυτό τώρα είναι αριθμός και μάλιστα θετικός, βγαίνει απ' έξω, το περνάω από εκεί και θα γίνει μη επί νόρμα χ δια R. Και το σβήνω από εδώ και έχω αυτό. Έτσι. Έχω αυτό εδώ πέρα. Τώρα, αυτό εδώ, προσέξτε, το επέδειξα παίρνοντας το νόρμα του χ μικρότερο του 1 αλλά και το χ διάφορο του 0. Αυτό τώρα ισχύει έτσι κι αλλιώς και όταν το χ είναι 0. Εντάξει, γιατί θα γίνει αυτό 0 και αυτό 0. Άρα δεν χρειάζεται τελικά αυτός ο περιορισμός. Οπότε έχω τι, έχω ότι αυτό εδώ πέρα ισχύει για κάθε χ που έχει νόρμα μικρότερη ίση του 1. Και φυσικά χ τόνος στην συλλογή μου. Εντάξει. Αυτό όμως τώρα τι λέει εδώ πέρα. Αφού αυτό ισχύει για κάθε τέτοιο, παίρνω τι, παίρνω ότι το χ τόνος του χ, αυτό είναι μικρότερο ίσο του 1, είναι μικρότερο ίσο από μη δια R. Εντάξει. Για χ τόνος τι ναι. Και χ νόρμα του χ μικρότερο ίσο του 1. Που σημαίνει ότι το supremum εδώ πέρα για νόρμα μικρότερη ίση του 1 ίσο χ και νόρμα μικρότερη ίση του 1 είναι μικρότερο ίσο από αυτό. Ναι, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε νόρμα του χ τόνους.
Έτσι έχουμε αποδείξει ότι η νόρμα του χιτόνους είναι μικρότερη από αυτό το σταθερό αριθμό για όλα τα χιτόνους που είναι στην ΑΕΦ. Δηλαδή αυτό ακριβώς που έγραψε εδώ. Εντάξει. Αν λοιπόν, το ξαναλέω, αν έχω ένα χώρο Banach και έχω και μια συλλογή φραγμένων γραμμικών συναρτησοειδών του χώρου Banach, η οποία είναι αυτή η συλλογή κατά σημείο φραγμένη, τότε οι νόρμες τους είναι φραγμένες. Οι νόρμες αυτής των στοιχείων της συλλογής είναι φραγμένες. Να τονίσω το εξής εδώ πέρα, όπως είπαμε, από το σου, από το σημειακό, δηλαδή για χ τόνος στην συλλογή, τον χ τόνος χ, μικρότερο του συνάπειρο, για κάθε χ, στο χώρο, δηλαδή από το σημειακό φράγμα της συλλογής, περάσαμε σε αυτό εδώ. Δείτε όμως αυτό εδώ πέρα πώς μπορεί να γραφτεί. Θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτό το τύπο για την όρμα του συναρτησοειδούς. Αυτό εδώ και θα το αντικαταστήσω με εδώ πέρα. Δηλαδή περνάμε στο εξής. Το σουπ για όλα τα χιτόνους που είναι στην F και για όλα τα χ στο χώρο που έχουν όρμα μικρότερη ίση του 1. Αυτό πόσο αλλιώς μπορώ να το πω, είναι τα χ που ανήκουν στην κλειστή μοναδιαία μπάλα του χώρου. Δηλαδή τα χ που ανήκουν στην κλειστή μοναδιαία μπάλα, όταν λέμε μοναδιαία μπάλα εννοούμε με κέντρο το 0. Αν δεν καθορίζουμε το κέντρο και λέμε απλώς μοναδιαία μπάλα, εννοούμε με κέντρο το 0. Το σουπ λοιπόν αυτόν εδώ, αυτό το πράγμα είναι σουπ ως προς χιτόνος. Και επειδή όμως και αυτό είναι ένα σουπ ως προς τα χ στη μοναδιαία μπάλα, αυτό είναι ένα διπλό σουπ και καταλήγει να είναι ένα σουπ πάνω με τις δύο μεταβλητές, το χ και το χιτόνος, τα αντίστοιχα σύνολα. Αυτό λοιπόν το σουπ είναι επεδερασμένο. Αυτό μου λέει αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι σαν να έχω από κατά σημείο φράγμα της συλλογής, έχω ομοιόμορφο φράγμα στην κλειστή μοναδιαία μπάλα. Ελπίζω να μην έχετε το ότι οι νόρμες είναι φραγμένες των συναρτησοειδών, ισοδύναμα διατυπώνεται ως εξής, ότι τα συναρτησοειδή είναι ομοιόμορφα φραγμένα στην κλειστή μοναδιαία μπάλα. Ωραία. Πάμε τώρα και σε ένα δεύτερο θεώρημα το πρώτο θεώρημα αφήστε να το ξαναγράψω το πρώτο το θεώρημα που αποδείξαμε είναι, έχει αυτή τη μορφή χ είναι χώρος Banach και έχουμε μια συλλογή συναρτησοειδών, φραγμένων συναρτησοειδών του χώρου μας. Και έχουμε και το εξής. Από το αν το σου, αν λοιπόν αυτό το σου των τιμών των συναρτησοειδών της συλλογής είναι μικρότερο του συνάπειρο για κάθε χ στο χώρο, τότε έχω ότι το σου των νορμών των συναρτησοειδών της συλλογής είναι πεπερασμένο. Αυτό το αποδείξαμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο θεώρημα, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο το συμμετρικό αυτού,
Αλλά τώρα κοιτάμε, αντί να κοιτάμε συλλογή συναρτησοειδών, δηλαδή συλλογή μέσα σε αυτό το χώρο, τώρα κοιτάμε μια συλλογή μέσα στον χώρο Χ. Δηλαδή συλλογή στοιχείων του χώρου. Ο Χ είναι χώρος με νόρμα. Εδώ τώρα δεν χρειάζεται να είναι πλήρης. Και θα δείτε. Και παίρνω μια συλλογή στοιχείων του χώρου. Αν η υπόθεση τώρα γίνεται, αν το σουπ των τιμών, το σουπ ως προς τα χ στη συλλογή είναι μικρότερο του συνάπειρο για κάθε χ τόνος τώρα που είναι στον δίκο. Τότε το σουπ των ορμών των στοιχείων της συλλογής είναι μικρότερο του συνάπειρου. Αυτά μοιάζουν παρόμοια, είναι ίδια μπορώ να πω, είναι συμμετρικά. Έτσι, εδώ πέρα η συλλογή είναι συλλογή συναρτήσεων, στον φραγμένο συναρτησοειδών. Και πώς τις τεστάρουμε, παίρνουμε τις τιμές αυτών εδώ πέρα των συναρτήσεων της συλλογής σε κάθε σημείο χ. Και μετά βγάζουμε ένα συμπέρασμα για τις νόρμες τους. Το συναρτήσιο. Εδώ το αλλάζουμε το σκηνικό. Πάμε ανάποδο. Παίρνουμε μια συλλογή στοιχείων του χώρου. Πώς τα τεστάρουμε, εφαρμόζουμε πάνω τους, αυτά τα στοιχεία του χώρου, εφαρμόζουμε πάνω τους στοιχεία συναρτήσεις, τα συναρφαρμένα συναρτησοειδή. Εντάξει. Και μετά κοιτάμε για όλα αυτά τα στοιχεία της συλλογής μας, εδώ. Τώρα εδώ το χ μεταβάλλεται, ενώ προηγουμένως μεταβαλλόταν το χ τόνος. Σταθεροποιούσαμε το χ, μεταβάλλαμε το χ τόνος. Τώρα σταθεροποιούμε το χ τόνος και μεταβάλλουμε το χ. Και για κάθε σταθερό χ τόνος, αυτό είναι το περασμένο. Τότε, οι νόρμες των στοιχείων της συλλογής, αυτές των στοιχείων αυτών, των στοιχείων εκείνων στο προηγούμενο θεώρημα, είναι φραγμένες. Εντάξει, αυτό. Αν δούμε πώς θα αποδείξουμε αυτό τώρα. Είναι και τα δύο χρήσιμα. Απόδειξη. Για να εφαρμόσουμε τα θεωρήματα που ξέρουμε. Τα θεωρήματα εφαρμόζονται πάνω σε συναρτήσεις από μετρικό χώρο σε έναν άλλο. Εδώ πέρα, η συλλογή δηλαδή, πρέπει να είναι συλλογή συναρτήσεων. Εδώ πέρα, αυτά τα έφερο, ότι αυτή η συλλογή δεν είναι συλλογή συναρτήσεων, είναι συλλογή στοιχείων του χώρου. Αυτό είναι περίεργο. Όμως, θα σκεφτούμε το εξής, ότι τα στοιχεία του χώρου αντιστοιχούν σε συναρτησοειδή, τα οποία βρίσκονται στον δεύτερο δίκο. Δηλαδή τι κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτή τη φυσιολογική εμφύτευση του χ στον δεύτερο δίκο του, που είναι ο δίκος του δίκου. Είναι ο δίκος του δίκου. Okay. Και θα κάνουμε το εξής. Αυτή είναι η φυσιολογική εμφύτευση. Εντάξει, και θα κάνουμε το εξής. Αντί να θεωρήσουμε τη συλλογή αυτών των στοιχείων του Χ, θα θεωρήσουμε τη συλλογή, την αντίστοιχη των εικόνων των στοιχείων του Χ που έχουμε στον δεύτερο δίκο. Δηλαδή θα πάρουμε σαν F, θα μπορούσα να το γράψω JPEG, ας το πω F τόνος, έτσι, θα θεωρήσω να είναι
όλα τα J, Χ για Χ στη συλλογή. Αυτή τώρα είναι μια συλλογή στοιχείων, τα J και το Χ βρίσκονται στο δεύτερο δίκο. Είναι υποσύνολο του Χ τόνος τόνος. Είναι συναρτήσεις δηλαδή αυτές. Είναι συναρτήσεις πάνω στον Χ τόνος. Δηλαδή κάθε J του Χ είναι συνάρτηση από τον Χ τόνος στο F. Okay. Και να θυμηθούμε πώς ορίζονται και όλες αυτές εδώ πέρα. Τι σημαίνει αυτή, ποιος είναι ο τύπος αυτής. Το J του Χ σαν συνάρτηση των Χ τόνος τι κάνει. Παίρνει ένα στοιχείο του Χ τόνος και πού το απεικονίζει, ποια είναι η εικόνα του, ποιος αριθμός είναι. Είναι το Χ τόνος του Χ. Έτσι έχει οριστεί αυτή η φυσιολογική εμφύτευση. Okay. Ωραία λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Τώρα θα εφαρμόσουμε το πρώτο θεώρημα. Θα εφαρμόσουμε το πρώτο θεώρημα πού όμως. Όχι στον Χ που δεν ξέρουμε αν είναι χώρο μπάνα, αλλά θα το εφαρμόσουμε στον Χ τόνος. Εδώ που έχουμε μια αυτή η συλλογή είναι συλλογή στοιχείων στον διοικό του Χ τόνος. Δηλαδή τι θα κάνω τώρα. Θα θεωρήσω τον χώρο μπάνα σαν Χ το χώρο μπάνα μου, Χ τόνος τον χώρο μπάνα μου. Θα έχω μια συλλογή αυτόνος που είναι υποσύνολο του διοικού του Χ τόνος τώρα. Έτσι. Αυτός είναι χώρος μπάνα, έτσι. Και τι έχω. Προσέξτε. Έχω αυτό, ε. Αυτό όμως κοιτάξτε πώς διατυπώνεται. Αυτό γράφεται. Σου. Αυτό θα το γράψω έτσι. J του Χ στο Χ τόνος. Έτσι. Για ποια παίρνω σου ως προς τι, ως προς τα Χ στο F. Αυτό όμως είναι το ίδιο σαν να πω ότι παίρνω σου ως προς τα αντίστοιχα J, Χ που είναι στην F τόνος. Εντάξει, κάθε Χ αντιστοιχεί σε ένα J του Χ και ένα από. Υπάρχει μια αφημονοσήμαντη αντιστοιχία. Εντάξει, αυτό λοιπόν θα το διατυπώσω έτσι. Είναι το ίδιο πράγμα, μικρότερο το συνάπιο. Έρχομαι λοιπόν και το βάζω εδώ. Αυτό τώρα θα το κάνω ως εξής. Θα έχω μια, έχω λοιπόν αυτή τη συλλογή και για κάθε στοιχείο αυτής της συλλογής έχω λοιπόν J του Χ αντιστοιχώ στη γενική περίπτωση την έχω την αυτόνωση και παίρνω όλα τα J του Χ τα στοιχεία αυτής της συλλογής. Έτσι. Και τι έχω. Αυτά τα J του Χ έτσι, αυτό το θα το γράψω J του Χ Χ τόνος, όπως είπα, J του Χ Χ τόνος, J του Χ στο Χ τόνος, εντάξει, για κάθε Χ τόνος στον Χ τόνος, μικρότερο του συνάδελφου. Αυτό λοιπόν εδώ το έγραψα έτσι και το μεταφέρω αυτούς ή εκεί. Εντάξει. Ποιο θα είναι το συμπέρασμα, περιμένετε να δούμε τώρα. Ποιο θα είναι το συμπέρασμα. Επαναλαμβάνω. Έχουμε τώρα ένα χώρο μπάνα, είναι ο Χ τόνος. Έχω μια συλλογή αυτή την F τόνος συναρτησοειδών στον Χ τόνος. Στον διοικό του Χ τόνος. Και έχω ότι για κάθε στοιχείο αυτής της συλλογής οι τιμές του στο Χ τόνος, δηλαδή εκεί που εφαρμόζεται, τόνος, στον χώρο αυτό είναι πεπερασμένη. Τότε μου λέει το θεώρημα ότι το supremum όλων αυτών εδώ πέρα το supremum τον J του Χ αυτής της συλλογής τον J του Χ αυτή
αυτής της συλλογής των συναρτησοειδών με τα τζέι του χι είναι αυτά τα χιτόνους που είχα εδώ πέρα. Τα τζέι του χι που ανήκουν στη συλλογή είναι επεπερασμένα. Στην αυτόνους είναι επεπερασμένα. Αυτό είναι αν θέλω να πω δηλαδή ότι έχω εφαρμόζω το προηγούμενο θεώρημα αλλά για χώρο Μπάναχ παίρνω τον χιτόνους, όχι τον χι και θεωρώ σαν συλλογή συναρτησοειδών του χιτόνος, αυτά τα J του χ. Τα αντίστοιχα J του χ για κάθε χ. Στην αρχική μου συλλογή. Παίρνω λοιπόν αυτό. Αυτό τώρα το supremo όμως τι είναι, για δείτε. Αυτή η φυσιολογική εμφύτευση είχαμε δει ότι είναι ισομετρία. Δηλαδή το J του χ η νόρμα του είναι η ίδια με την νόρμα του χ, από το οποίο προέρχεται. Δηλαδή εδώ πέρα, αυτό το J του χ, η νόρμα που παίρνω, είναι η ίδια με την νόρμα του χ. Εντάξει. Και παίρνω το supremo ως προς όλα τα J του χ. Αυτό είναι όμως το ισοδέμα που πω ότι είναι supremo ως προς όλα τα χ, στην F. Γιατί υπάρχει αυτή η αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία από τα χ στα τζέι του χ. Εντάξει, και πού κατέληξα να το αυτό που ήθελα εδώ. Εντάξει, δηλαδή αυτό μεταφράστηκε έτσι και μετά αυτό μεταφράστηκε έτσι. Και μετά από αυτό συνεπάγεται εκείνο. Αυτά τα δύο τώρα εντάχθηκαν μέσα στο προηγούμενο θεώρημα. Αυτή λοιπόν είναι η λογική της απόδειξης του δεύτερου θεωρήματος. Και ξαναλέω, εδώ πέρα ο χώρος μας στο πρώτο θεώρημα όχι έπρεπε να είναι χώρος Μπάναχ, γιατί εφαρμόσαμε τον αρχή του ομοιόμορφου φράγματος σε συναρτήσεις που είναι ορισμένες στον χ, σε συναρτησοειδή δηλαδή του χ. Στην περίπτωση του δεύτερου θεωρήματος δεν χρειάστηκε ο χώρος να, έχει να είναι πλήρης. Γιατί, διότι εφαρμόσαμε ουσιαστικά την αρχή ομοιόμορφου φράγματος στον διοικό. Γιατί οι συναρτήσεις που θεωρήσαμε ήταν ορισμένες στον χ τόνους, ο οποίος είναι πλήρης. Έτσι και έτσι. Εντάξει, αυτές λοιπόν είναι τα δύο θεωρήματα. Χ χώρος Μπάναχ, F συλλογή στον δικό και έχουμε το σουπ ως προς όλα τα χιτόνους της συλλογής χιτόνους του χ μικρότερο της συνάπειρο για κάθε χ στον χ τότε έχουμε αυτό. Αυτό είναι το ένα θεώρημα, το έγραψα στην αρχική του μορφή όπου και όπως το εφάρμοσα μετά και μετά έχουμε και το δεύτερο θεώρημα. Εντάξει, δείτε, είναι τελείως συμμετρικά, είναι το ένα, είναι οι ίδιες ποσότητες και στα δύο θεωρήματα. Στη μία περίπτωση, στο πρώτο θεώρημα, παίρνω supremo, σταθεροποιώ χ και παίρνω supremo ως προς τα χιτόνους. Ενώ στο δεύτερο θεώρημα σταθεροποιώ το χιτόνος και παίρνω supremo ως προς τα χ σε μια συλλογή. Εντάξει. Εδώ βγάζω συμπέρασμα για τα χιτόνος της συλλογής ότι είναι φραγμένα και εδώ βγάζω συμπέρασμα για τα χ της αντίστοιχης συλλογής και έχω ότι είναι φραγμένα για τα στοιχεία του χώρου. Ενώ δεν για στοιχεία των συναρτησοειδών. Εντάξει. Αυτά. Αυτές είναι οι δύο ουσιαστικά οι δύο μορφές που παίρνει το θεωρία αρχαίο ομοιόμορφου φράγματος για χώρους με νόρμα που εφαρμόζονται, που χρησιμοποιούμε συνήθως.